Ελληνικά παραμύθια. Η κολοκύθα που κυλούσε. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια γριά γυναίκα σε ένα χωριό στα όρια ενός επικίνδυνου δάσους. Ήταν μόνη και της έλειπε η κόρη της που έμενε με τον άντρα της στην άλλη πλευρά του δάσους. Μια μέρα η γριά γυναίκα δεν άντεξε άλλο και αποφάσισε να επισκεφθεί την κόρη της. Όλοι οι φίλοι της και οι χωρικοί προσπάθησαν να τη σταματήσουν. «Πώς θα πας μόνη μέσα από αυτό το επικίνδυνο δάσος? Είναι γεμάτο με άγρια ζώα και αρπακτικά!» «Μα, τα ζώα μας καταλαβαίνουν καλύτερα από τους ανθρώπους. Αν δουν φόβο, θα επιτεθούν. Αλλά αν δουν αγάπη και δύναμη, ακόμη και τα πιο επιθετικά δεν θα επιτεθούν. Γιατί τα ζώα έχουν και αυτά αισθήματα όπως έχουν και οι άνθρωποι. Δεν είναι προφανές ότι θα φοβάσεις το δάσος?» «Το δάσος μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε. Ξύλο για φωτιά, νερό από το ποτάμι, βροχή για τα χωράφια μας. Είναι το πιο φιλικό μέρος στον κόσμο. Τι να φοβηθώ? Απλά θα μιλήσω στα ζώα εκεί.» «Να μιλήσεις στα ζώα? Περίεργο.» «Όπως είπα, τα ζώα μπορεί να μην μπορούν να καταλάβουν τα λόγια μας, αλλά θα καταλάβουν πώς νιώθει η καρδιά μου και θα ανταποκριθούν σε αυτό.» «Μα κάθε θηρευτής πρέπει να φάει.» «Θα με αφήσουν να φύγω εάν αγγίξω τα κατάλληλα αισθήματα των ζώων. Όπως είπα, είναι και αυτά σαν άνθρωποι με ίδιες δυνάμεις και αδυναμίες. Μην ανησυχείτε για μένα, θα επιστρέψω με ασφάλεια.» «Να έρθουμε μαζί σου.» «Ευχαριστώ πολύ, αλλά θα τα καταφέρω μια χαρά μόνη μου.» Έτσι, το επόμενο πρωί, η γριά γυναίκα έφυγε από το χωριό για το σπίτι της κόρης της. Ταξίδεψε στο δάσος και πριν περάσει μία ώρα, άκουσε έναν λύκο να ουρλιάζει. Πριν το καταλάβει, ο λύκος στέκονταν μπροστά της και φαίνονταν άγριος και πεινασμένος. «Γριά γυναίκα, πεινάω πάρα πολύ. Θα σε φάω για δείπνο.» «Καλέ μου λύκε, λυπάμαι που ακούω ότι πεινάς. Κοίτα με όμως, είμαι δύνατη και κοκαλιάρα, μονάχα μια γριά. Πόσο μπορεί να χορτάσει ένας μεγάλος δυνατός κυνηγός σαν εσένα?» «Πρέπει όμως να φάω, ακόμη και αν δεν είσαι το καλύτερο γεύμα, ξέρεις.» «Γιατί δεν περιμένεις μια εβδομάδα? Πηγαίνω στο σπίτι της κόρης μου. Θα με ταΐζει τόσο υπέροχα και πλούσια φαγητά που σύντομα θα πάρω βάρος. Μπορείς να με φας τότε. Άσε με να περάσω τώρα. Τώρα ο δυνατός λύκος, ο καλύτερος κυνηγός του δάσους, μπορεί εύκολα να κυνηγήσει άλλα ζώα. Αλλά σε μια εβδομάδα από τώρα θα είμαι πιο βαριά και πιο νόστιμη.» «Αυτό δεν ακούγεται κακό. Εντάξει, θα σε αφήσω να περάσεις.» Έτσι, ο λύκος άφησε τη γυναίκα να περάσει. Λίγες ώρες αργότερα, η γυναίκα άκουσε μία τίγρη να βρυχάται. Χαμογέλασε όταν η τίγρη σπίδιξε μπροστά της. «Μια γυναίκα, πεινάω πάρα πολύ. Θα σε φάω για δείπνο.» «Καλή μου τίγρη, λυπάμαι που ακούω ότι είσαι πεινασμένη. Κοίτα με όμως, είμαι τόσο αδύνατη. Μονάχα μια γριά. Πώς να ικανοποιήσω την όρεξή σου, δυνατή τίγρη? Ακόμα και ο λύκος που είναι πολύ κατώτερό σου δεν με έφαγε.» «Καλά, ούτε ο λύκος έφαγε.» «Ξέρεις πως ο λύκος ζει λίγο πιο κάτω. Δεν θα με είχε δει πρώτος. Πήγαινε και ρώτα τον. Ακόμη και εκείνος με βρήκε πολύ κοκαλιάρα για τα γούστα του. Και εσύ, δυνατή τίγρη, τόσο μεγαλύτερη και δυνατότερη από το λύκο, θα με φας? Σου αξίζει ένα πολύ καλύτερο γεύμα. Περίμενε με μια εβδομάδα.
Πηγαίνω στο σπίτι της κόρης μου. Θα μεταΐσει τόσο υπέροχα φαγητά που θα πάρω βάρος και θα γίνω πιο παχιά και νόστιμη. Θα γίνω πολύ πιο ζουμερή και πιο νόστιμη. Μπορείς να με φας πριν με φτάσει ο λύκος. Άσε με να περάσω. Αυτό δεν ακούγεται καθόλου κακό. Εντάξει, θα σε αφήσω να περάσεις. Σίγουρα μου αξίζει καλύτερο γεύμα από αυτό. Η γυναίκα συνέχισε όταν άκουσε τον βρυχηθμό ενός λιονταριού. Το λιοντάρι βγήκε από τους θάμνους. Γριά γυναίκα, πεινάω πολύ. Θα σε φάω για δείπνο. Καλό μου λιοντάρι, λυπάμαι που ακούω πως πεινάς. Αλλά δεν είμαι άξιο γεύμα ούτε για την τίγρη, ούτε για τον λύκο. Δεν με ήθελαν. Εσύ πως μπορείς, το ισχυρό λιοντάρι, ο βασιλιάς της ζούγκλας, να δεχτείς να με φας, πες μου. Αλήθεια, ακόμη και οι τίγρης και ο λύκος σε άφησαν να περάσεις χωρίς να σε φάνε. Είμαι ζωντανή και στέκομαι μπροστά σου, ε. Και ξέρεις πως ζουν οι τίγρης και ο λύκος. Φυσικά με βρήκαν πολύ κοκαλιάρα για τα γούστα τους. Γιατί δεν με περιμένεις μια εβδομάδα, ε. Πάω στο σπίτι της κόρης μου και θα με ταΐσει τόσο υπέροχα και πλούσια φαγητά που σε μια εβδομάδα όταν με δεις θα είμαι πιο ζουμερή και πιο νόστιμη. Αυτό δεν ακούγεται κακό. Εντάξει, θα σ' αφήσω να περάσεις. Μου αξίζει κάτι πολύ καλύτερο. Έτσι η γριά γυναίκα έφτασε στο σπίτι της κόρης της. Η κόρη της χαρήκε τόσο πολύ που την είδε. Η γριά έμεινε μαζί της μια εβδομάδα και ύστερα ήταν ώρα να γυρίσει πίσω. Μητέρα, γιατί μαζεύεις τόσο γρήγορα? Καλή μου, πρέπει να γυρίσω σπίτι τώρα. Μητέρα, γιατί δεν μένεις λίγες μέρες ακόμη? Μου λείπει το σπίτι μου, καλή μου. Απλά κάνε μου μια χάρη πριν φύγω. Ό,τι πεις, μητέρα. Βρες μου μια πολύ μεγάλη κολοκύθα. Η κόρη βρήκε μια πολύ μεγάλη κολοκύθα και μαζί την άδειασαν και η γριά σκαρφάλωσε μέσα της. Η κόρη της κύλησε την κολοκύθα στο δάσος. Η κολοκύθα πέρασε μπροστά από το λιοντάρι. Hey, κολοκύθα! Έρχεσαι από το χωριό, μήπως? Ναι. Είδες μια γριά γυναίκα εκεί? Λογικά θα γυρίσεις σήμερα. Τι ανόητη ερώτηση που κάνεις, βασιλιά της ζούγκλας. Νομίζεις πως μια γριά θα κουβαλούσε μια κολοκύθα? Απλά περίμενε την εδώ. Πλάκα έκανα. Ξέρω πως μια γυναίκα δεν μπορεί να καβαλήσει μια κολοκύθα. Συνέχισε κολοκύθα. Ω, συγγνώμη. Συνέχισε κολοκύθα. Η κολοκύθα και η γυναίκα συνέχισε να κυλάνε ώσπου τη σταμάτησε η τίγρης. Hey, κολοκύθα! Μήπως έρχεσαι από το χωριό? Ναι. Είδες μια γριά γυναίκα εκεί? Λογικά θα επιστρέψεις σήμερα. Α, τι ανόητη ερώτηση που ρωτάς, τίγρη. Νομίζεις πως μια γριά κουβαλάει μια κολοκύθα? Και νομίζεις πως αν μπορούσε θα την άφηνε το ισχυρό λιοντάρι να περάσει? Τι ανοησία. Ναι, ναι, φυσικά. Πλάκα έκανα. Ξέρω πως μια γυναίκα δεν μπορεί να καβαλήσει μια κολοκύθα. Συνέχισε κολοκύθα. Και τώρα η κολοκύθα μπήκε στην περιοχή του λύκου. Hey, κολοκύθα, έρχεσαι από το χωριό? Ναι. Είδες μια γριά γυναίκα εκεί? Λογικά θα επιστρέψει σήμερα. Τι ανόητη ερώτηση που έκανες. Νομίζεις πως μια γριά κουβαλάει μια κολοκύθα? Και
νομίζεις πως οι τίγρεις και το λιοντάρι θα την άφηναν? Μα τι ανοησία! Έκανα πλάκα! Συνέχισε, κολοκύθα! Hey, για μισό λεπτό! Από πότε μιλάνε οι κολοκύθες? Ξέρω αυτή τη φωνή καλά! Γριά, εσύ είσαι μέσα στην κολοκύθα! Βγες έξω, αλλιώς θα αρμίξω! Λοιπόν, το βρήκες! Πολύ έξυπνος είσαι! Πιο έξυπνος από την τίγρη και το λιοντάρι! Τον ίδιο το βασιλιά της ζούγκλας! Δεν είμαι πολύ έξυπνος, ε! Αλλά ποιος θα ζήσει για να διαδώσει το θρύλο της τεράστιας εξυπνάδας και σοφίας σου? Τι εννοείς? Μα, μιας που με βρήκες και θα με φας, θα είμαι νεκρή! Άρα, ποιος θα πει στον κόσμο πόσο έξυπνος είσαι? Νομίζεις πως οι τίγροι και το λιοντάρι θα σε πιστέψουν? Όχι! Θα πρέπει να σε αφήσω να ζήσεις! Αν με αφήσεις να φύγω, γιατί να αρκεστώ στην τίγρη και το λιοντάρι? Θα πάω στο χωριό μου και θα πω σε όλους τους ανθρώπους ότι ο Λύκος είναι ο πιο έξυπνος, το πιο σοφό πλάσμα στον κόσμο. Έξυπνο και σοφό, περισσότερο από την τίγρη και το δυνατό λιοντάρι, τον βασιλιά. Τότε ο ένας θα λέει στον άλλον και όλοι θα μάθουνε γι' αυτό πόσο έξυπνος είσαι. Όλος ο κόσμος θα το ξέρει πως εγώ είμαι πιο έξυπνος από την τίγρη και το λιοντάρι. Πήγαινε, γριά γυναίκα, πήγαινε! Πήγαινε στο χωριό σου και πες το σε όλους! Πες τους πως εγώ, ο Λύκος, είμαι το πιο σοφό πλάσμα στον πλανήτη! Με αυτόν τον τρόπο, η γυναίκα σώθηκε και έφτασε στο σπίτι της ασφαλής. Όταν οι φίλοι και οι γείτονές της την ρώτησαν πώς αντιμετώπισε τα άγρια ζώα, η γυναίκα είπε απλά αυτό. Το να φουσκώνεις από εγωισμό και να κολακεύεις τον εαυτό σου είναι κακό για όλους, είτε ζώα είτε ανθρώπους. Έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι?